Pikachu! Joker! Ξεκινάμε λοιπόν, losers round, πάμε να δούμε 5 Μπάμπουρας και Τζίγι Τζόρτζ. Αφήκα τους τελικά, όχι πίτσο. Περδεύτηκα. Περδεύτηκα εγώ. Για να δούμε. Και τον Τζίγι Τζόρτζ έχω να πω ότι παίζει αρκετά καλά ο Τζόκερ. Είναι ο τρίτος νομίζω Τζόκερ που έχω δει σήμερα. Για τον Μπάμπουρα δεν έχω ιδέα. Βασικά και ένας παίχτης που δεν ξέρω καν τι κάνει με τον Πίκατσο, αν έχει κάνει κάτι. Και πώς θα πάει. Γενικά ο Πίκατσο είναι ένας χαρακτήρας που έχει περιθώρια. Ναι, λίγο δύσκολος αλλά έχει φοβερές δυνατότητες. Το φάγε όμως το σμάς εκεί. Το Αρσέν. Ναι. Το λάξι φεύγεται. Δεν θέλει και πολύ ένας Πίκατσο. Ανταποκρίθηκε σωστά. Κοιτά γρήγορο παιχνίδι πάντως. Α, άργησε. Πάτησε. Ναι, ναι. Και πάρε ήδη την απόφαση. Ακούω το ρίτε, εκεί μπορούσε να κάνει πιο πολλά πράγματα. Άλλο ένα σμάτ. Ίδιος τρόπο. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να δει πώς κάνει. Πανέχει το κέντρο της πίστας. Για να δούμε αν θα πάρει στόκ. Αρέδι για counter. Πολύ χαμηλά από όπου. Πάντα νομίζω ότι δεν θα φτάσει. Ναι, ναι. Κάπου θα κάνει το λάθος και κάνει μόνο ένα. Τα δύο recovery που έχει ο Πίκατσο. PP. Πέτατο. Α, λέω θα γίνει τρίτη φορά τώρα. Χωρίς Αρσέν. Ου. Μόνο να το βγάλει. Αρσέν όμως τώρα θα έρθει λογικά. Τον 71 τέκα. Ναι. Oh, δεν τον χτύπησε το τελευταίο, άμα το χτύπησε. Άμα το χτύπησε θα έχει πάρει πιστό καλά, 180 και ακόμα. Βολεύεται, αλλά τον πάει και στην άλλη, όχι. Την άλλη. Και ρε, όσο... την Τζόρτζ. Και τον Μπακέρ. Μπακέρ, Μπακέρ. Μάλλον, συγγνώμη. Τόσο ποστό κιόλας. Ναι. Σίγουρο παιχνιδάκι. Ναι. Βλέπουμε τον Τζίτι Τζόρτζ. Άνετα, ο κράτησε το μάτς. Χρειάζομαι σιγά σιγά. Είμαστε στο top 8 αυτή τη στιγμή. Λίγα παιχνίδια. Είμαι και off stream και η Akira.gr. Αναρωτιέμαι με τι χαρακτήρες παίζουν. Είδα τον Ακύρα να παίζει και λίγο τέρι σήμερα, λίγο μπάκιο, λίγο απ' όλα. Α, αποφάσισα να δώσει και μήκες άλλους χαρακτήρες. Γενικά, όχι μόνο στον Ακύρα, σε όλους έχω δει μια δυναμική αλλαγή από την προηγούμενη σεζόν. Ναι, υπήρξε ναι. Καιρός και... πειραματιστήκαν πολύ ναι. Το διάστημα αυτό. Όλο το καλοκαίρι ήμασταν στα labs. Και σίγουρα γίναμε πιο δυνατοί. Ναι, αυτό βλέπω. Ειδικά τον Παπαφίλιπσον είδα πολύ καλό και τον Τζίτι Τζόρτζ. Αλλά έχουμε και καινούριους παίχτες που σιγά σιγά εντάξει έχει να συνηθίσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Έχει κάποια στάνταρ η σκηνή μας. Πρέπει να καλύπτει. Τη γλιτώνει εκεί. Πάει πολύ καλύτερα ο Μπάμπουρας τώρα μπορώ να πω. Ναι. Αλλά δεν έχει βρει ακόμα τον τρόπο να κλείνει το στόκ. Το Πίκατσο έχει μόνο ένα πολύ καλό confirm με το up throw. Και φυσικά τα edgeguards που μπορεί να κάνει, αλλά δεν τον βλέπω το Μπάμπουρα να το κατέχει ακόμα. Προσπαθεί να βρει ένα read. Βιάζεται να πάρει απόφαση και χάνει το... δεν έγινε και το deck. Όχι. Edgeguard εκεί, πολύ ωραίο. Το τόλμησε και πολύ μαζί. Dash attack. Χτύπησε το. Ναι, στα σύννεφα εκεί που ήταν. Δεν του έκανα το spike, του έκανε ένα απλά knockout. Και πολύ damage τώρα παίρνει. 1%. Πάει. Πρέπει να πιεζογραφεί, είναι άτος ο Μπάμπουρας, παίρνει το stage αλλά τελικά δεν έκανε τίποτα. Ο Τζίτι Τζόρτζ του βάζει και άλλο damage στο grapple, πολύ ωραίο. Συνεχίζει, του λέει, όχι φίλε μου, έχω ακόμα κάτι να πω. Ναι. Όχι, δεν το συνέχισε.
Tech Chase. Grab, έλα, πάμε. Παίζει πολύ ωραία, παρότι έχει άρση ένα αντιπάλος. Τζάκ θα το χτύψει. Πάλι άκρο. Ωραίο, αλλά δεν του... Επό δεν χρησιμοποιεί αρκετά τον Τζολτ. Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε. Βέβαια δεν είναι και τόσο χρήσιμο γιατί ο Αρσέν, ο Αρσέν λέω, ο Τζόκερ μπορεί να πάρει Αρσέν τσάμπα με τον Τζόλτ. Α, οπότε ναι, ισχύει για αυτό. Δεν είναι και τόσο χρήσιμο σε αυτό το μάτσα. Προσάρτ σποτ. Ας πούμε για Έντγκα. Όχι, προσγείωση μπροστά με το Αμπί. Πάλι αυτό το μάτσα. Άτυχος, ο Κιμπάμπουρας. Τελευταίο στόκ ίσως τώρα, για να δούμε. Χτίζεται πάλι το... Κασμέ, θα καταφέρει να το κλείσει τώρα. Ωραίο! Πολύ καλό! Επιτέλους το είδαμε και αυτό. Δεν έκανε βέβαια τη Άκη του βγήκε γιατί δεν το έκανε με reverse εμείς. Το έκανε κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ αξιέπαινο. Αλλά 57 damage είναι και λίγο για τον Πικάσου. Όχι, δεν έκανε tech. Και 2-0 λοιπόν. Τζορτζ πολύ ωραίος.